Χαίρετε αγαπητοί και εκλεκτοί φίλοι της εκπομπής, χαίρετε εν Χριστώ αδερφοί, χαίρετε όσοι πιστεύετε ακράδοντας τον Κύριο. Αλλά και εσείς που είσαστε κοντά στην πίστη, διότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην πιστεύει έστω και λίγο γεννημένος και βαφτισμένος χριστιανός, έχει εν σπέρματι μέσα του την πίστη. Και είναι ο Θεός ένας επιδέξιος ψαράς, ο οποίος ανά πάσα στιγμή μπορεί να τραβήξει λίγο-λίγο το αγκίστρι και όπως βλέπετε τη μέθοδο που εφαρμόζει ο ψαράς, ίδια μέθοδο εφαρμόζει περίπου και ο Θεός. Τι κάνει ο ψαράς? Ο ψαράς αγκιστρώνει πρώτα το ψαράκι και αν το ψαράκι δεν έρχεται πίσω όταν τραβάει το αγκίστρι του, την μπετονιά του, αφήνει μπετονιά, αφήνει. Αυτό ας το πούμε ότι είναι η νεανική ζωή του ανθρώπου που του δίνει την ελευθερία ο Θεός να κάνει πολλά πράγματα, δεν τον εκβιάζει. Αλλά σιγά σιγά το ψαράκι ή ο ψάρακας όπως θέλετε αρχίζει και εξαντλείται, διότι πέφτει μέσα στα μεγάλα κύματα, στη θάλασσα τη μεγάλη, εκεί που υπάρχουν κίνδυνοι, υπάρχουν καρχαρίες, υπάρχει το ένα, υπάρχει το άλλο. Και σιγά σιγά αντιλαμβάνεται ότι καλύτερα να πάει από τη μεριά που τον τραβάει εκείνος με το αγκίστρι. Και έτσι σιγά σιγά με τη βούλησή του, με τη θέλησή του, βλέπει το καλύτερο είναι αυτό και δίχως μεγάλες αποκλίσεις, δίχως τραντάγματα, γυρίζει πίσω από εκεί που πρέπει, εκεί που είναι ο προορισμός του ανθρώπου, δηλαδή κοντά στο Θεό. Σήμερα αγαπητοί φίλοι, έχουμε ένα θέμα να μιλήσουμε για ένα θέμα. Να διαπραγματευτούμε ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Και έκανα πολλές φορές τη σκέψη να το κάνουμε ή να μην το κάνουμε αυτό το θέμα. Αλλά με τη δύναμη του Θεού, βοηθός ο Κύριος, να πούμε δύο λόγια κατατοπιστικά για το θέμα αυτό. Υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται «Άλλο άνθρωπος και άλλο χριστιανός». Υπάρχουν σημειώσεις. Υπάρχουν πολλά που μπορεί κανείς να δει και να καταλάβει από αυτό το θέμα. Γιατί εκεί κολλάνε πάρα πολλοί άνθρωποι. Τι να σας πω. Εκεί κολλάνε το 80-90% των χριστιανών, γιατί λένε, αφού είμαι καλός άνθρωπος, ποιος ο λόγος να πηγαίνω στην εκκλησία και στους ιερείς και να εξομολογούμε για πράγματα τα οποία δεν είναι άξια λόγου, δεν έχω κάνει κακό. Αλλά εδώ θα μιλήσουμε για κάποιο διαφορετικό πνεύμα, με κάποιο διαφορετικό πνεύμα, όπου δεν συμπίπτει ο καλός άνθρωπος με τον καλό χριστιανό. Και απ' αρχής θα ήθελα να πω δύο λέξεις, γιατί σας είπα είναι πολύ δύσκολο το θέμα. Δεν έπετε ότι ένας καλός χριστιανός δεν είναι και καλός άνθρωπος και δεν έπετε ότι οι παλιά άνθρωποι θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού, κάθε άλλο. Καλοί πρέπει να είναι και αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά να είναι χριστιανοί, να πιστεύουν στον Χριστό. Διότι, εάν δεν πιστεύουν στον Χριστό, κάνουν τους αυτοσωτήρες του εαυτού τους. Προσπαθούν με την αυτοσωτηρία, με το δικό τους μυαλό, με τη δική τους νοοτροπία να σωθούν. Αυτή είναι η αμαρτία που κάνουν. Μπορεί να είναι καλοί και άγιοι, αλλά δεν μπορεί κανένας να σωθεί με τις δικές του προσπάθειες. Αν δεν συνδεθεί με τον Χριστό. Άλλωστε, γιατί ήρθε ο Χριστός στη γη? Αφού από τους ή άλλους υπήρχαν και καλοί και κακοί άνθρωποι. Θα μου πείτε για να κάνετε τους κακούς καλούς. Σύμφωνοι. Αλλά και ο καλός άνθρωπος δεν πάει στον παράδεισο εάν δεν προσκοληθεί στον Χριστό. Και έχουμε πει σε άλλες εκπομπές με τι τρόπους προσκολάται κανείς στον Χριστό. Με τη βούλησή του και την πίστη του πρωτίστως, αλλά και με τα αγιαστικά μυστήρια της Εκκλησίας. Με το βάπτισμα, με το χρίσμα, με την Αγία Κοινωνία, έτσι, διότι αν δεν έχει αυτά τα τρία, δεν μπορεί να λέγεται σταφύλι, το οποίο είναι προσκολλημένο πάνω στην κλεμματαριά, στο κλίμα που είναι ο Κύριος Ιησούς. Ο Χριστός επομένως έχει πει ότι «Αν έφε μου, ουδήναστε ποιήν ουδέν». Δεν μπορείτε να σωθείτε δίχως εμένα. Αυτό δεν το χωράει πολλών το μυαλό. Και φέρνουν σαν παράδειγμα τους βουδιστές, και φέρνω σαν παράδειγμα τους μουσουλμάνους και λέει τι θα γίνει με αυτούς, μήπως ξέρουμε εμείς τι θα κάνει ο Θεός με αυτούς.
Αυτός έχει άλλη συνθήκη ο Θεός που εμείς μυστικά δεν την ξέρουμε. Εμείς είμαστε βαφτισμένοι χριστιανοί στο όνομα του Χριστού και πρέπει το Χριστό να βλέπουμε σε κάθε βήμα μπροστά μας. Άλλο λοιπόν είναι ο καλός άνθρωπος και άλλο είναι ο χριστιανός καλός άνθρωπος. Έτυχε να γράψει ένας αείμνηστος χριστιανός το βιβλίο αυτό. Είναι ο Παναγόπουλος, ο αείμνηστος Παναγόπουλος, ο οποίος φέρει με ορισμένους τρόπους και ορισμένα τεκμήρια για να τεκμηριώσει καλύτερα την άποψη του δύσκολου αυτού θέματος. Λέει, εμείς κάνουμε πάντοτε το καλό, λένε μερικοί. Είμαστε εντάξει με τη συνείδησή μας και αν δεν εκκλησιαζόμαστε, δεν εξομολογούμαστε, δεν κοινωνάμε, δεν προσευχόμαστε τον Χριστό και τον κλήρο της, δεν έχει σημασία. Εμείς έχουμε τη θρησκεία μέσα στην ψυχή μας. Λες και οι άλλοι την έχουν έξω από την ψυχή τους. Έτσι. Για μας η θρησκεία είναι να κάνουμε το καλό. Όλα τα άλλα είναι προβολές των παπάδων και αυτών που έχουν συμφέροντα να φοβίζουν τον κόσμο. Βλέπετε, καταφεύγουν σε κάποιες δικαιολογίες επειδή δεν γίνονται υπάκουοι μάλλον στις εντολές του Θεού. Άλλο λοιπόν καλός άνθρωπος και άλλος χριστιανός. Άλλο χριστιανός. Θέλουμε να πούμε ότι κατά κόσμον καλός άνθρωπος είναι δυνατόν να μην είναι χριστιανός. Αυτό λοιπόν είναι και το θέμα μας. Διότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι συνδεδεμένος με τον Χριστό ουσιαστικά πλανάται μέσα σε χιλιάδες άγνωστα πράγματα. Μέσα σε έναν ωκεανό ή μάλλον μέσα σε μια έρημο. Και εκείνος που πλανάται μέσα στην έρημο δύσκολα θα βρει το δρόμο. Αν δεν ξέρει, αν δεν έχει πηξίδα να προχωρήσει γρήγορα, θα τον πιάσει ο καύσωνας, θα τον παραλύσει και θα τον πεθάνει. Η έλλειψη του νερού, όπως ξέρετε, στην έρημο είναι θανατηφόρα. Αφυδατώνεται ο άνθρωπος πάρα πολύ γρήγορα. Σε μερικές μέρες, λοιπόν, δίχως νερό στην έρημο θα έχει πεθάνει. Διότι άνθρωποι και κόσμος που έχουν δώσει μόνοι τους και έχουν λάβει τον τίτλο του καλού και χρυσού, και μαλαματένιου και αγαθού και άκακου και αγίου, εγώ δεν πατάω μυρμήγκι, λένε μερικοί, τα έχουμε ακούσει, είναι πολλές φορές πονηροί, κακοί, δόλοι, βέβυλοι, πόρνοι, μοιχοί, άπιστοι, άθεοι, αιρετικοί, κλέφτες, ψεύτες, βλάστημοι, επίορκοι και φαύλοι. Πώς γίνεται αυτό? Παρόλα αυτά, να λένε για τον εαυτό τους ότι εμείς είμαστε καλοί, είμαστε καλύτεροι από εσάς που πηγαίνετε στην Εκκλησία. Άνθρωποι που δεν έχουν καμιά σχέση με τον Χριστό και το απολυτρωτικό του έργο, προβάλλουν ή προβάλλουν τον εαυτό τους σαν μοντέλο. Είναι λοιπόν πλανημένοι σε απέραντη έρημο. Ξέρουμε ότι οι χριστιανοί ποτέ δεν κομπάζουν. Δεν λένε ότι είμαι καλός, αλίμονο, αφού ξέρουμε ότι όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Και έχουμε την πεποίθηση βαθιά μέσα μας ότι είμαστε αμαρτωλοί, αφού το βλέπουμε καθημερινά, ότι δεν μπορούμε να κρατήσουμε τις εντολές του Χριστού. Δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τους ανθρώπους όπως πρέπει. Ούτε το Θεό όπως πρέπει. Πασαλήματα κάνουμε. Αγαπάμε μερικούς ανθρώπους, τους άλλους δεν θέλουμε να τους βλέπουμε, το ένα το άλλο, το άλλο το άλλο. Γιατί λοιπόν να πούμε ότι είμαστε αναμάρτητοι, δεν θα είμαστε υποκριτές? Προσπαθούμε να συμμορφωθούμε με τις εντολές του Χριστού και κάνουμε αγώνα να αγαπάμε όλο τον κόσμο, να βοηθάμε όλο τον κόσμο. Αλλά είμαστε ατελείς σε αυτόν τον αγώνα και πρέπει να το παραδεχτούμε. Ενώ ο άλλος δεν το παραδέχεται, διότι δεν γνωρίζει κατά βάθος τα πράγματα και έτσι δίνει στον εαυτό του μία δικιά του εικόνα, την οποία αυτός νομίζει και θεσπίζει ότι είναι η αληθινή εικόνα. Αλλά καλός άνθρωπος μπορεί να μην είναι χριστιανός, ο χριστιανός όμως είναι απαραίτητα και καλός. Αυτό που λέμε καλός άνθρωπος όμως είναι κατά βάθος αλήθεια, αληθινό, είναι πράγματι καλός ο άνθρωπος αυτός? Ή είναι εξωτερικά καλός και κατά τη δική του επίφαση, κατά το δικό του τρόπο? Τέσσερις γνώμες υπάρχουν, αγαπητοί μου. Τέσσερις γνώμες υπάρχουν. Πρώτη γνώμη είναι υπέρ αυτού. Αυτή η γνώμη που έχουμε για τον εαυτό μας δεν θα τη λάβει υπόψη το Θεός κατά την κρίση του. Δεν θα με ρωτήσει τι γνώμη έχεις για τον εαυτό σου, είσαι καλός ή κακός. Δεν χρειάζεται ο Θεός δικηγόρος, ούτε τον εαυτό μας, ούτε άλλους για να κρίνει. Θα κρίνει αδέκαστα και πάνε υπερτέλεια όπως εκείνος ξέρει. Γι' αυτό θέλει προσοχή αυτό το πράγμα. Γιατί θα πέσουμε έξω πολλές φορές.
ούτε θα πάρει το γνώμονα από τους στενούς συγγενείς που έχει ο κάθε άνθρωπος. Δεν θα ρωτήσει τη σύζυγό του, τον αδελφό του, τον φίλο του, τον καλό και ούτως και ούτω καθεξής, τους γειτόνους, αν αυτός ο άνθρωπος είναι καλός, όπως θα έκανε κάποιος ο οποίος ήθελε να παντρέψει την κόρη του, ας πούμε, και παίρνει πληροφορίες από τον κόσμο. Δεν θα έκανε ποτέ αυτό το πράγμα ο Θεός, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί έχει τη δικιά του αντίληψη και γνώμη. Άρα και η γνώμη αυτών του περίγυρου μας δεν μετράει. Αλλά έχουμε και τη γνώμη όχι από τους άμεσους συγγενείς, αλλά από εκείνους που λίγο γνωρίζουμε. Ας πούμε αυτούς που εμφανίζονται στις τηλεοράσεις ή στα ραδιόφωνα. Λίγο τους γνωρίζουμε. Μπορούμε να πούμε ότι ξέρουμε καλά αυτόν τον άνθρωπο, δεν τον έχουμε συζητήσει, δεν έχουμε κάτσει μαζί του, δεν έχουμε ανταλλάξει δύο κουβέντες. Από αυτά που λένε στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα. Το βάθος της ψυχής του καθενός, παρουσιαστή ή ξέρω εγώ, υπουργού και βουλευτή κλπ. Δεν μπορούμε. Σχηματίζουμε όμως μια γνώμη και αυτός είναι καλός άνθρωπος. Μπράβο, αυτός είναι καλός χριστιανός. Είναι όμως έτσι. Πάλι ο Θεός θα έχει το λόγο και όχι εμείς οι οποίοι επιφανειακά κρίνουμε έναν άνθρωπο εξ αποστάσεως. Αφού δεν μπορούμε τους κοντινούς μας ανθρώπους να τους βαθμολογήσουμε, πόσο μάλλον τους μακρινούς. Δεν μπορούμε να τους βαθμολογήσουμε. Δεν μπορούμε να πούμε, εγώ σου βάζω 10. Μπράβο. Και τι είσαι εσύ που βάζεις το 10. Ποιος έβαλε εσένα για κριτή. Θα πέσεις έξω. Θα πεις τον καλό κακό και τον καλό κακό και τον κακό καλό. Θα πεις το μέτριο εντάξει και τον άχρηστο μέτριο. Άρα λοιπόν η βαρύνουσα γνώμη είναι του Θεού η κρίση. Είναι ο Ιησούς εκείνος ο οποίος μας ενδιαφέρει πώς θα μας κρίνει. Για αυτή κόβομαστε και αυτή να αναγνωρίζουμε όλοι σαν δίκαιοι. Γιατί κανένας δεν θα ήθελε να κριθεί από ανθρώπινο δικαστήριο, φοβούμενος ότι θα τον αδικήσει. Όμως στα χέρια του Θεού λέμε, Κύριε, κρίνε με κατά τα έργα μου. Και εκεί υπάρχει ο φόβος να μην έχουμε βαδίσει σωστά και να είμαστε σε πλάνη, να νομίζουμε ότι είμαστε καλά και να μην είμαστε. Τώρα, στην Αγία Γραφή έχουμε καλούς ανθρώπους και δίκαιους, οι οποίοι δίχως τον Χριστό και τα απολυτρωτικά έργα του δεν σώθηκαν. Θα μου πείτε πώς. Έχουμε τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ. Αυτοί τι έγινε. Αυτοί χάθηκαν, πήγαν στην κόλαση. Όχι. Αλλά μέχρι να έρθει ο Χριστός και να αποδεχτούν τον Χριστό, πώς τον αποδεχτήκανε. Από εκεί που είναι τον είδαν. Κατέβηκε ο Κύριος τριήμερο στον Άδη, λέει. Και τι έκανε. Να πάρει τις ψυχές εκείνες που του ανήκουν, τις δικές του, και να αφήσει εκείνες οι οποίες είναι για πέταμα. Γι' αυτό ανεβάζει στην εικόνα της Αναστάσεως τους προπάτορες Αδάμ και Εύα, συμβολικά γιατί μαζί με αυτούς ανεβάζει και μια αλυσίδα άλλων Αγίων της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίοι δεν είχαν βαθμολογηθεί ακόμα πριν έρθει ο Χριστός. Δεν θα πηγαίναν στον Παράδεισο δηλαδή, αν ερχόταν ο Κύριος. Και αυτοί οι καλοί άνθρωποι λοιπόν θα χανόντουσαν. Βλέπετε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Αλλά και άλλο παράδειγμα μας έχει η Καινή Διαθήκη. Από πού? Από τις πράξεις των Αποστόλων. Γιατί λέει, ήταν κάποιος άνδρας στην Κεσάρια που λεγόταν Κορνήλιος, εκατόνταρχος της πύρας της Καλουμένης Ιταλικής. Ευσεβής θεοφοβούμενος με όλους τους οικείους του και όλους τους ανθρώπους του συναφιού του, είχε στην οικογένειά του δηλαδή εκλεκτούς ανθρώπους που πίστευαν στο Θεό και εφάρμοζαν αυτά που εφάρμοζαν τότε και οι πιστοί Ιουδαίοι. Πίστευε δηλαδή στο Θεό των Ιουδαίων, τον αληθινό Θεό. Και έκανε και πολλές ελεημοσύνες, οι οποίες λέει ελεημοσύνες ανέβηκαν ενώπιον του Θεού, έτσι λέει στις πράξεις στο 10ο κεφάλαιο. Οι ελεημοσύνες του, που αποδεικνύουν την καλοσύνη ενός ανθρώπου, οι ελεημοσύνες, οι αγαθοργίες δηλαδή που έκανε, και τι έγινε. Αυτές παρακινήσαν το ενδιαφέρον του Θεού και τον έφερε με όραμα μπροστά στον Απόστολο Πέτρο, όπου θα διδαχτεί το χριστιανισμό και θα βαπτιστεί. Να μην τα λέμε έτσι, να τα λέμε λίγο πιο γρήγορα για να προλάβουμε και λίγο. Το θέμα μας είναι πολύ δύσκολο, είπαμε. Πρέπει να βοηθήσουμε όλοι με την προσοχή μας σε αυτό το θέμα για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι και να μην βγει κακό αντί καλού. Αντί να κάνουμε όφελος, να μπερδέψουμε τα πράγματα, να συσκοτήσουμε τους ανθρώπους και να μην έχουμε αποτέλεσμα καλό. Πρέπει λοιπόν ο Κορνήλιος, παρόλο που είναι καλός άνθρωπος, άνθρωπος του Θεού, παρόλο που κάνει αγαθοργίες, πρέπει όμως να γίνει χριστιανός. Μετά Χριστόν, πας μη χριστιανός, δεν υπολογίζεται
στο σώμα του Χριστού και της Εκκλησίας. Πρέπει να είσαι μέσα στο σώμα της Εκκλησίας για να θεωρηθεί χριστιανός. Όλοι οι Άγιοι ήταν μέσα στο σώμα της Εκκλησίας εντεταγμένοι. Δεν πιστεύαν έτσι μόνοι τους και όπως θέλανε, αλλά όπως θέλει η Εκκλησία, όπως θέλει το Ευαγγέλιο, όπως θέλει η καθιερωμένη τάξη της Εκκλησίας. Και έτσι λοιπόν ο Πέτρος τον εκατήχησε πέρι του Ιησού και του έργου του, γιατί ήρθε στον κόσμο, το εξήγησε, τον ευάφτισε και έτσι εσώθη ο Κορνήλιος. Και όχι απλώς σώθηκε, αλλά έγινε και Απόστολος, όπως λέει η παράδοση, και Άγιος, διότι έκανε και θαύματα ακόμα, και τον εορτάζουμε την 13η Σεπτεμβρίου, τον Κορνήλιο, τον Εκατόνταρχο. Τον γιορτάζουμε σαν Άγιο, προσέξτε, τον Ιταλό αυτό, αξιωματούχο. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος επιβάλλεται να αποφεύγει το κακό και να πράττει το αγαθό. Όχι για να δικαιωθεί από αυτά, αλλά για να διατηρήσει τη χάρη την οποία πήρε από το βάπτισμα. Δηλαδή, με τα καλά μας έργα διατηρούμε τη χάρη που πήραμε από το βάπτισμα. Χάρης τι θα πει, δωρεά. Δεν σωζόμαστε από μόνοι μας. Παίρνουμε τη χάρη του Θεού για να σωθούμε. Και αυτή την παίρνουμε από το βάπτισμα. Είναι ο αραβώνας της σωτηρίας το βάπτισμα. Κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα και μας δίνει τα χαρίσματά του. Αλλιώς, δίχως Άγιο Πνεύμα και δίχως χαρίσματα, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στον δρόμο της σωτηρίας. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί καλοί άνθρωποι, δεσποινίδες, κύριοι, κυρίες, που νηστεύουν, προσεύχονται, είναι ευσεβείς, θεοφοβούμενοι, κάνουν ελεημοσύνες. Αλλά ποιοι είναι από τους σύγχρονους ανθρώπους που κάνουν αυτά? Λίγοι, ελάχιστοι. Και θα αναφέρουμε στον όπως αναφέραμε στον πρόλογο, οι λεγόμενοι αυτοί καλοί άνθρωποι είναι ως επιτόπλιστον κοιλιόδουλοι, ασεβείς, ιεροκατήγοροι, κατηγορούν τις παπάδες, άπιστοι, φιλίδωνε, ανελεήμονες και δυστυχώς αθεόφοβοι γενικώς. Ώστε η υπόθεση του Κορνήλιου μας δίνει ένα σοβαρό μάθημα, ότι όσο καλοί και αν είμαστε κατά κόσμον, δεν δυνάμεθα να σωθούμε εάν δεν γίνουμε και κατά Χριστόν άνθρωποι. Κατά Χριστόν καλοί, όπως μας θέλει ο Χριστός. Εμείς θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η Ορθοδοξία, τα Ορθόδοξα δόγματα, δεν είναι ακατανόητα. Ημί κατά τη μία των εννοιών τους, καθότι έχουμε ως επιτοπλίστων δύο μέρη και δύο πρόσωπα, το μένα στραμμένο προς το Θεό και το άλλο, δηλαδή στο πώς ο Θεός έγινε άνθρωπος, πώς ένας Θεός έχει τρία πρόσωπα, τα δόγματα, και το άλλο στραμμένο προς τον άνθρωπο γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος. Πέθανε και φανέρωσε τα τρία πρόσωπα σε εμάς. Όπως βλέπουμε στη βάπτιση, φανερώθηκαν ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και ο Κύριος λέει να βαφτίζεται στα τρία αυτά πρόσωπα, τον Πατέρα, τον Υιό και τον Άγιο Πνεύμα. Έγιναν πράξη λοιπόν όλα αυτά. Δεν είναι μόνο θεωρία, αλλά έγιναν και πράξη. Είδαμε δηλαδή όλη την οντότητα τη θεϊκή στο πρόσωπο του Χριστού, του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δεν υπάρχει λοιπόν αυτοδικαίωση. Όσο και αν προσπαθήσει κανείς, δεν είναι δυνατόν. Είναι όπως είναι οι συσκευές οι οποίες δεν έχουν καλώδια να μπουν στο ρεύμα. Ό,τι και να κάνουν αυτές οι συσκευές, αν δεν περάσει το ρεύμα, δεν δουλεύουν. Δεν δουλεύει το ψυγείο αν δεν έχει μπρίζα. Αν δεν μπει στο ρεύμα, αν δεν συνδεθεί με την πηγή, δεν δουλεύει το μαγνητόφωνο, το κασετόφωνο. Ό,τι θέλετε, δεν δουλεύει εάν η κουζίνα, το γκριλ, το ένα το άλλο, δεν δουλεύουν αν δεν μπουν στην πρίζα. Λοιπόν, λέει ότι όταν τους είπε ότι παιδιά, θα σωθούμε εμείς που καθόμαστε τώρα εδώ παρέα, έχουμε τα εχέγγυα της σωτηρίας. Μια παρέα ήταν και ο άνθρωπος αυτός έκανε αυτή τη, ο οποίος ήταν σοφός άνθρωπος και ήξερε τι θα πει. Λοιπόν, δύο από τη συντροφιά λέει χτύπησαν ξύλο και είπαν Χριστός και Παναγιά λέει. Όταν τους είπε ότι είμαστε έτοιμοι τώρα να πεθάνουμε και να πάμε κοντά στο Θεό, αν πεθαίναμε αυτή τη στιγμή, αν γινόταν ένας φοβερός σεισμός και μας έπαιρνε αυτή τη στιγμή, τι θα γινόταν? Θα πηγαίναμε κοντά στο Θεό, έχουμε τα εχέγγυα, έχουμε πιστοποιητικά. Και περικύπανε Χριστός και Παναγία και χτύπησαν ξύλο. Λες και το ξύλο μπορεί να σε σώσει από το θάνατο. Κουνήσου ή τον είπαν από τη θέση σου, Χριστιανέ μου, τι είναι αυτά που λες? Ας σημειωθείτε ότι αυτοί ήταν άνθρωποι των γραμμάτων, διανοούμενοι δηλαδή. Ο ένας δικηγόρος,
ο άλλος διευθυντής Υπουργείου, ο τρίτος γιατρός, ο τέταρτος διευθυντής ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος και άλλοι δύο αρχιτέκτονες. Από την επιμονή μας λοιπόν για τη θορύβηση που έγινε, αφήσαμε και λίγο τα πράγματα και επακολούθησε νεκρική σιγή. Τα πνεύματα ταράχτηκαν εδώ. Τι μας λες τώρα εσύ εδώ πέρα, μας φέρνεις στο θάνατο? Και αφού πέρασαν αρκετά δευτερόλεπτα, ο κύριος του γραφείου, αυτός που καθόταν στο γραφείο και άλλοι ήταν επισκέπτες γύρω του, έλυσε τη σιωπή και είπε: «Εγώ τουλάχιστον, δεν ξέρω εσείς, θα βρισκόμουν εντάξει απέναντι του Θεού». Αυτό ήταν εντάξει. Ομολογώ ότι με πολύ χαρά δεχτήκαμε τη διαβεβαίωση οι άλλοι 7. Να και ένας που δεν φοβάται ούτε το σεισμό, ούτε το θάνατο, ούτε την κρίση του Θεού. Στην ερώτηση όμως, έχεις ποτέ εξομολογηθεί, έχεις κοινωνήσει ποτέ, πώς θα κατάφερες τόσο ωραία? Διότι αυτός ήταν δυστυχώς άνθρωπος της θεωρίας και όχι της πράξεως. Τι είπε λοιπόν αυτός? Μη με μπλέξεις με τέτοια πράγματα. Σε παρακαλώ. Εξομολογήσεις, παπάδες, κοινωνίες. Εγώ δεν έχω κάνει κανένα κακό σε κανέναν και γι' αυτό δεν έχω ανάγκη από αυτά. Με τη συνείδησή μου που είναι εντάξει, έτσι δεν φοβάμαι και την κρίση. Μου είναι αρκετά αυτά τα δύο ατού και σε αυτά στηρίζω όλες μου τις ελπίδες. Αγαπητοί φίλοι, πιστεύω ότι αν όχι όλοι, πολλοί από εσάς θα έχετε συναντήσει τέτοιους ανθρώπους που να λένε «Είμαι καλός και δεν φοβάμαι την κρίση και το Θεό. Έχω ήρεμη τη συνείδησή μου και δεν έχω πειράξει κανέναν άνθρωπο». «Μη με μπλέξεις με εξομολογήσεις και παπάδες», του είπε. Είναι φυσικό ότι ακούσαμε τα ατού αυτά του φίλου μας, αυτά δηλαδή που προέβαλε σαν επιχειρήματα, και κινήσαμε μερικοί μελαγχολικά την κεφαλή μας, πλην σιγή ξαπλώθηκε πάλι στους φίλους, και αφού παρακαλέσαμε να καθίσει, διότι μεταξύ των όρθιος από τα νεύρα του, του λέμε: «Αγαπητέ, δυστυχώς πλανάστε, πλάνιν ικτράν, και βλέπουμε πολύ μας λύπη ότι εσείς είστε ένα θύμα της γνωστής μοντέρνας πλάνης της αυτοδικαιώσεως». Αυτοδικαιούμεθα και δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Βγάζουμε κρίση για τον εαυτό μας και λέμε είμαστε καλοί, είμαστε σωστοί. Ενώ η κρίση των Αγίων ήταν ότι είμαστε λάθος, αμαρτωλοί και χάλια. Δεν πρέπει όμως να είμαστε περιδεείς και να εξουθενώνουμε τον εαυτό μας με τη σκέψη ότι είμαστε έτσι, διότι υπάρχει το έλεος του Θεού. Θα κρατάμε τη σκέψη μας στην κόλαση και στην ψυχή μας την ελπίδα της Αναστάσεως του Χριστού. Με αυτό το δίπολο θα προχωρήσουμε στον αγώνα. Τι έγινε λοιπόν? Ο άλλος θύμωσε όταν του είπαν αυτά τα λόγια, ότι βλέπουμε ότι δεν πλανάσε, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πλάνιν ικτράν. Άκουσε τους χαρακτηρισμούς και θύμωσε σφόδρα. Πολύ. Και είπε ζωηρά: «Γιατί πλανώμαι, αγαπητοί μου? Μήπως έχεις τη γνώμη ότι ο Θεός είναι στον παράδεισο για τους Ιησουίτες που κάνουμε ακριώς σταυρούς? Έχει τον παράδεισο μόνο για αυτούς?» Του απαντάμε: «Αν θέλετε να μάθετε γιατί, καθίστε, ηρεμήστε και ακούσετε». Τέλος πάντων, κάθισε και του λέμε: «Αγαπητέ, οι τίτλοι σας και τα δικαιολογητικά σας δυστυχώς δεν έχουν την αξία και τη δύναμη που φαντάζεστε. Και πάνω σε αυτά επαναπαύεστε εσείς και οι άλλοι, καθότι η πεποίθησή σας, όσο και ειλικρινής και να είναι, δεν εξασφαλίζει τη σωτηρία, τη θεία επιδοκιμασία, αλλά εξασφαλίζει μάλλον αποδοκιμασία εκ μέρους του Θεού, η αυτοπροβολή, η υπερηφάνεια, το ότι είμαι εντάξει, ο Φαρισαίος δηλαδή. Εμείς δεν στηριχτήκαμε στη δική μας δήθεν καλοσύνη, ότι δεν κάναμε εμείς το κακό και ότι κάνουμε μόνο το καλό, αν και καταφεύγουμε στη χάρη του Κυρίου,
στηριζόμαστε στο ότι ο Ιησούς απέθανε για τις αμαρτίες μας και τον δεχόμεθα ως σωτήρα μας. Αυτό είναι το κλειδί όλης της υποθέσεως. Να δεχτούμε τον Χριστό ότι μας σώζει και όχι τον εαυτό μας. Γιατί πράγματι ο Χριστός μας σώζει. Δεν μας σώζει ο καλός εαυτός μας. Είναι δυνατόν να ανέβουμε προς τα πάνω εάν δεν έχουμε πιαστεί από κάτι να μας ανεβάσει, από ένα γάντζο ας πούμε? Δεν έχουμε τη δύναμη να ξεφύγουμε τη βαρύτητα της αμαρτίας εμείς. Ο Χριστός μας βάζει το γάντζο αυτό και μας τραβάει προς τα πάνω. Το αεροπλάνο έχει τη δύναμη με τις μηχανές που τρέχει να μπορέσει να μας απογειώσει προς τα πάνω. Μόνοι μας μπορούμε να απογειωθούμε δίχως το αεροπλάνο? Αν δεν μπούμε μέσα δηλαδή στην εκκλησία, δεν γίνεται. Δεν βασιζόμαστε στη δική μας δικαιοσύνη, γιατί μπορεί να πέσουμε έξω. Βασιζόμαστε στην διδακτοποίηση την οποία μας έκανε ο Κύριος επί του Σταυρού, στο Γολγοθά, για όλο τον κόσμο και φυσικά για μας. Η διαφορά είναι ότι μερικοί την αποδέχονται, αυτή τη θυσία του Χριστού, και άλλοι δεν την αποδέχονται. Δεν τους κάνει καμία διαφορά, φτάνει ο Χριστός, έχισε το αίμα του για τις αμαρτίες της ανθρωπότητος. Δεν το υπολογίζουν. Παρακοιτάνε στα στενά πλαίσια της λογικής και του εαυτούς τους να βρούνε τις απορροές αυτές, να βρούνε τους τρόπους να στηρίξουν τα επιχειρήματά τους, τα επιχειρήματα της αυτοσωτηρίας, τις οποίες ήριδον παρόδο κάνουν και όλες αυτές οι σχολές, οι μοντέρνες, που έχει γράψει ο αείμνηστος πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος, που λέει οι σχολές της αυτοσωτηρίας, οι τρόποι δηλαδή με τη γιόγκα, με τις ανατολικές θρησκείες, που να σώσουμε εμείς τον εαυτό μας. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα λοιπόν εδώ. Δεν μπορούμε να σωθούμε, εάν δεν μας σώσει ο ίδιος ο Κύριος. Και εσείς εξαρτάτε τη σωτηρία από τον εαυτό σας και αγωνίζεστε μόνοι, ενώ εμείς εξαρτώμε τη σωτηρία μας από τη σταυρική θυσία του Ιησού και αγωνιζόμαστε μαζί με τον δυνατό. Ακολουθούμε δηλαδή τον δυνατό, αυτόν που κέρδισε το στοίχημα του θανάτου, κατατρόπωσε το διάβολο, για να είμαστε σίγουροι ότι και εμείς θα είμαστε όπου είναι αυτός. Ακόμη εσείς πιστεύετε στη δικαιοσύνη σας και την αυτοδικαίωση, ενώ εμείς πιστεύουμε στην αμαρτωλότητά μας και στη χριστοδικαίωση. Δεν υπάρχει επομένως προσωπική αυτόβουλη σωτηρία. Δεν υπάρχει έργον σωτηρία, έργο σωτηρία. Έκανα αυτό, έκτισα μια εκκλησία και θα πάω στον παράδεισο. Δεν υπάρχει αυτό, ξεχάστε το. Χίλιες εκκλησίες, 1 εκατομμύριο εκκλησίες να χτίσει κανείς, δεν εξασφαλίζει τον παράδεισο. Διότι η εκκλησία είναι ο ίδιος. Αυτή την εκκλησία θέλει ο Θεός να κτίσεις. Και δεν είναι ακατόρθωτο, ανυπέρβλητο, ή τουλάχιστον η ελπίδα μας αυτό είναι, ότι μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος με τη χάρη του Θεού και με τη δική του λίγη προσπάθεια. Άνευ πίστεως, μας λέει το Ευαγγέλιο, είναι αδύνατο να ευαρεστήσουμε στο Θεό. Όταν βγάζεις τον Χριστό στην άκρη, όπως κάνουν οι βουδιστές και όλοι αυτοί, που αυτοί δεν είχαν Χριστό ποτέ και δεν ξέραν οι άνθρωποι, θα κριθούν με τον νόμο της άγνοιας. Εμείς θα κριθούμε με τον νόμο του Ευαγγελίου. Γιατί λέει ο Χριστός, όποιος ξέρει θα φάει πιο πολύ ξύλο. Άγνοια νόμου δεν επιτρέπεται. Μάθαμε γράμματα, διαβάσαμε το Ευαγγέλιο. Πρέπει να γίνουμε υπεύθυνοι. Πρέπει να ξέρουμε ότι έχουμε ένα πατέρα και τι ζητάει από μας. Και τι μπορούμε να κάνουμε για να σωθούμε. Αυτοί που δεν γνώρισαν τον Χριστό έχουν ένα ελαφρυντικό. Ότι δεν είχαν τις εντολές του Χριστού και τη βοήθεια του Χριστού στη ζωή τους. Εμείς έχουμε και τις εντολές του και τη βοήθειά του στη ζωή μας. Και έχει μεγάλη σημασία αυτή η βοήθεια που δίνει ο Χριστός στους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Ας αφήσουμε λοιπόν τι θα γίνει με την κρίση των άλλων, γιατί δεν μας πέφτει και πολλής λόγος. Και κακώς κάθονται πολλοί και αναλύουν ότι οι μουσουλμάνοι δεν θα πάνε στον παράδεισο. Δεν ξέρουμε τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο Θεός με αυτούς. Ξέρουμε όμως ότι αν έχεις βαπτιστεί και αρνείσαι τον Χριστό, θα πας στην κόλαση.
Δεν ξέρουμε αν στο στερέωμα υπάρχουν εκατομμύρια γαλαξίες και γέες που μοιάζουν σαν τη δική μας γη. Δεν το ξέρουμε. Οι επιστήμονες λένε ότι υπάρχουν. 10.000 λέει οι πλανήτες που μοιάζουν με τη γη. Δεν ξέρουμε εμείς αν έχουν εκεί επάνω ζωή και ανθρώπους. Αλλά δεν μας πέφτει και λόγος εδώ που τα λέμε. Έστω και αν το ξέραμε, τι θα βγάζαμε για τη δική μας την ψυχή. Ίσως αισθανόμαστε ότι ναι, κάπου μακριά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι. Ωραία, αυτό είναι μια παρήγορη. Μήπως στην Αμερική δεν υπάρχουν. Στην Αυστραλία δεν υπάρχουν. Και εκεί υπάρχουν άνθρωποι. Ωραία. Όταν δεν είχαν μάθει ότι υπάρχει Αυστραλία, είχαν χάσει τίποτα αυτοί οι άνθρωποι. Μετά βγήκε ότι υπάρχει Αυστραλία, ένας καινούριος, η πέμπτη Ήπειρος που λέγανε. Εμείς λοιπόν πρέπει να κοιτάμε με ξυπνάδα και οξυδέρκεια τι συμφέρει την ψυχή μας και όχι να λύνουμε τα προβλήματα τα παγκόσμια, αυτά που έχει να λύσει ο Χριστός και ο Θεός, οι οποίοι ξέρουν πως θα τα λύσουν, δεν χρειάζονται μας συνήγορους. Ξέρετε κανένα να είναι σύμβουλος του Θεού και να του λέει θα κάνεις έτσι ή αλλιώς, όπως έχουν οι πολιτικοί συμβούλους? Δεν έχει ο Θεός συμβούλους. Δεν υπάρχει τόσο έξυπνος άνθρωπος που να συμβουλεύει το Θεό. Και μια φορά ένας μικρός είπε στην προσευχή του, Θεούλη μου λέει, έχεις πολύ κόσμο λέει και πολλά προβλήματα να λύσεις λέει. Θα σου συστήσω τον μπαμπά μου λέει που είναι έξυπνος να σε βοηθήσει. Το παιδάκι όμως ήταν μικρό, ήταν 4 χρόνια. Ας μην έχουμε λοιπόν και εμείς αυτό το παιδαριώδες μυαλό, να νομίζουμε ότι μπορούμε εμείς να προσθέσουμε κάτι, να αφαιρέσουμε από τη θεότητα. Αν ευπίστεως λοιπόν δεν μπορούμε να ευαρεστήσουμε στο Θεό, δίχως να πιστεύουμε τον Χριστό, δεν μπορούμε να πάμε κοντά Του. Είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε. Να δεχθούμε την απολυτρωτική θυσία του Χριστού. Να πούμε σε αυτό το δικηγόρο ότι αν δεν έχεις δεχτεί την απολυτρωτική θυσία του Χριστού, δεν πας καλά. Δεν έχεις εξασφαλίσει τίποτα. Έστω και αν δεν πατάς το μερμηγκάκι. Έστω και αν δωρίζεις τα μισά σου χρήματα στους ανθρώπους. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να κάνουμε ελεημοσύνη εμείς. Μην παραξηγηθούμε. Δίχως το Χριστό είναι όλα άχρηστα. Με το Χριστό είναι ό,τι κάνουμε χρήσιμο. Αλλά δίχως το Χριστό είναι όλα άχρηστα. Γιατί όπως είπε και κάποιος, ή αν δεν το είπε το λέμε εμείς τώρα, το καλύτερο καλό δεν είναι οι πράξεις μας, είναι η πίστη μας στον Χριστό. Αν βάζουμε στην πάντα το Χριστό που είναι το μεγαλύτερο καλό, τα άλλα καλά είναι δευτερεύοντα. Γι' αυτό δεν μπορεί ένας καλός δίχως Χριστό να είναι καλός. Διότι δεν έχει την τέλεια καλοσύνη, δεν παραδέχεται το Χριστό που είναι η τέλεια καλοσύνη, το πιο καλό των πιο καλών, των μεγαλύτερων καλών που υπάρχουν στην ανθρωπότητα είναι ο Χριστός. Είναι η κορονίδα των καλών πραγμάτων ο Χριστός. Είναι το θαύμα της καλοσύνης. Επομένως, αν δεν έχουμε αυτό, δεν είμαστε συνδεδεμένοι στην πρίζα. Άρα η συσκευή δεν θα δουλέψει. Και τώρα μας πηγαίνει λιγάκι και δεν ξέρω αν έχουμε ώρα. Έχουμε λίγη ώρα. Μας πηγαίνει στο δράμα του Παραδείσου. Ας πούμε δύο λόγια. Ο Θεός από αγάπη και μόνο κινούμενος έπλασε τον άνθρωπο αφού πρώτα τα έφτιαξε όλα όσα τον εξυπηρετούν και τα έθεσε και τον έθεσε βασιλέα και δεν έπαυσε να τον έχει αθάνατο μέχρι που ήρθε η αμαρτία. Τον έπλασε με προδιαγραφές αθανασίας. Αλλά παρακούντας ο άνθρωπος έγινε θνητός. Εξ ανάγκης ο Θεός του δώσε το θάνατο για να μην γίνει το κακό του αθάνατο. Εξ αρχής επίησε τον άνθρωπο. Τι είναι λοιπόν αθάνατος? Είναι φύση θνητός? Ο άνθρωπος είναι φύση αθάνατος. Έγινε θέση θνητός, εδώ λέγαμε έτσι. Από δική του κακομοιριά, από δική του παρακοή, άφησε τον Χριστό, άφησε τον Θεό, την Αγία Τριάδα και πήγε με τον αντίπαλο του Θεού, τον Σατανά. Γι' αυτό λοιπόν έδωσε ο Θεός το φάρμακο
αντί για το θάνατο, του έδωσε τη ζωή. Και ποια είναι η ζωή? Η ζωή είναι ο Θεός. Η ζωή όχι μόνο ο Θεός, είναι η αυτοζωή ο Θεός. Είναι ολόκληρη ζωή, οτιδήποτε είναι ο Θεός. Ακόμα εκείνος που ζωοποιεί τα πάντα είναι ο Θεός. Λοιπόν, λέει στη Δευτέρα προς Κορινθίους, Θεός ειν εν Χριστώ, κόσμον καταλάσει αυτό. Ή να δώσει τη ζωή και αναστήσει τον νεκρόν άνθρωπο. Και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιό αυτού, λέει ο Ιωάννης, γεννημένο και γενεκός της Παρθένου Μαρίας, της άμεμ της καθαρής, καθαρότατης γυναίκας, της πιο καθαρής γυναίκας του κόσμου, πως αλλιώς θα γινότανε, και ήρθε υπό τον νόμο, δηλαδή ήρθε και αυτός σαν ένας κοινός άνθρωπος. Ποιος? Ο υπεράνω του νόμου Θεός. Ή να υπό τους υπονόμων εξαγοράσει, δηλαδή αυτούς που βρίσκονται κάτω από τον νόμο, σαν δούλοι δηλαδή που είναι, να τους εξαγοράσει και να τους δώσει υιοθεσία, να τους κάνει δηλαδή πρίγκιπες. Βλέπετε τι μεγάλα πράγματα έχει η Αγία Γραφή. Και συνεχίζει και λέει ότι εκείνο το μάνα της Παλαιάς Διαθήκης διατήρησε την πρόσκαιρη ζωή, είναι το σώμα του Κυρίου στην Καινή Διαθήκη που διατηρεί την αιώνια ζωή. Διότι ο Χριστός είπε στους Φαρισαίους και στους μαθητές, «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Αν φάγει κανένας από μένα, δεν θα πεθάνει ποτέ». Θυμηθείτε, λέει, τον άρτο που φάγανε στην έρημο οι πρόγονοί σας, τον έφαγαν αλλά πέθαναν. Εγώ όμως είμαι εκείνος ο άρτος που δεν θα πεθάνω. Όχι, δεν θα πεθάνουμε κατά σώμα, κατά σάρκα θα πεθάνουμε. Κατά ψυχή δεν θα πεθάνουμε. Δηλαδή θα πάμε στη Βασιλεία του Θεού. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, εάν μη φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν πιείτε το αίμα αυτού, έχετε ζωή εν αυτής. Τους είπε ο Χριστός, αν δεν φάτε το σώμα μου και το αίμα μου, δεν θα έχετε ζωή. Μα θα φάμε το σώμα και το αίμα σου? Ναι, θα φάτε το σώμα και το αίμα. Μερικοί δεν ήθελαν και έφυγαν. Και λέει ο Χριστός, μήπως θέλετε να πηγαίνετε κι εσείς? Πού να πάμε, λέει ο Πέτρος, δεν υπάρχει αλλού. Σε σένα είναι τώρα, ό,τι γίνει. Δεν έχουμε άλλον καλύτερο. Πού να πάμε? Λοιπόν, η Θεία Κοινωνία είναι το αθάνατο στοιχείο της ψυχής που με αυτό ζωοποιείται ο όλος άνθρωπος και δεν πεθαίνει. Να θυμηθείτε τότε το που είπανε στον Χριστό, άσε, λέει, Κύριε, να πάω να θάψω, λέει, τον πατέρα μου, λέει, που πέθανε, και θα γυρίσω. Και επειδή φοβήθηκε ο Χριστός μήπως μπλεχτεί εκεί πέρα, του λέει, άσε εσύ μην πας. Άσε τους άλλους τους νεκρούς να θάψουν τον νεκρό. Αφού η όλη οικογένειά σου δεν θέλει εδώ να έρθει και να ακούσει τα λόγια αυτά που λέω και να αναστηθεί ψυχικά και πνευματικά και σωματικά, είναι νεκροί άνθρωποι. Λοιπόν, άσε τους αυτούς εκεί πέρα τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς και εσύ έλα να ζωοποιηθείς εδώ σε μένα. Είναι λόγια δυνατά. Ότι ο άνθρωπος που είναι μακριά από τον Χριστό είναι νεκρός. Ο άνθρωπος που αρνείται τον Χριστό είναι νεκρός. Βέβαια θα μου πείτε, θα μείνει για πάντα νεκρός. Εάν δεν πλησιάσει τον Χριστό και δεν έρθει στη ζωή την ίδια που είναι ο Χριστός, στη σωτηρία, θα είναι για πάντα νεκρός. Και όχι μόνο νεκρός, θα πάει με εκείνους οι οποίοι ζουν μεν, αλλά δεν έχουν καμία χαρά, είναι μαζί με τον Σατανά, και δεν απολαμβάνουν τίποτε, αλλά τουναντίον βασανίζονται. Θα πάει στη χώρα των βασάνων, εκείνος ο οποίος δεν έχει βάλει μέσα του Χριστό και αιωνιότητα. Υπάρχουν και ζωντανοί νεκροί, αυτοί που αδικούν τους ανθρώπους, αυτοί που νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα, δεν διαβάζουν, δεν θεωρούν το Ευαγγέλιο κάτι σοβαρό, κοροϊδεύουν αυτούς που διαβάζουν και ακολουθούν και πάνε στην εκκλησία και προσεύχονται και διαβάζουν την Αγία Γραφή και λένε και δύο λόγια, κάνουν μια ομολογία στους άλλους και λένε ναι, είμαι χριστιανός, κάνουν το σταυρό τους έξω από μια εκκλησία, τους χλεβάζουν. Αυτοί οι άνθρωποι είναι νεκροί. Δυστυχώς. Και αν μέχρι το τέλος της ζωής τους δεν ξυπνήσουν, θα μείνουν για πάντα εκεί στην έκρα αυτή που μας έχει ειδοποιήσει και το Ευαγγέλιο. Λοιπόν, να συνοψίσουμε. Δεν είναι αρκετό να έχει βαπτιστεί μικρός και να είναι γεγραμμένο στα ληξιαρχεία ότι είναι χριστιανός. Αυτό που αναφέρεται και στην ταυτότητά του,
που να ξέρω ο αείμνηστος ότι και στην ταυτότητά μας ακόμα σταμάτησε να αναφέρεται. Βέβαια, εμείς κρατάμε τις παλιές ταυτότητες και θα απαιτήσουμε τώρα από την καινούργια κυβέρνηση, διότι ο Πρωθυπουργός εν έτη 2007 είχε βάλει την υπογραφή του να γίνουν οι ταυτότητες με το Χριστιανός Ορθόδοξος. Να τιμήσει την υπογραφή του, πρέπει να το θυμίσουμε. Να τιμήσει την υπογραφή που έβαλε οι ταυτότητες να περιέχουν το θρήσκευμα τότε με το Σιμίτι. Θυμόσαστε. Να μην ξεχνιόμαστε. Ο σημερινός Πρωθυπουργός έχει βάλει υπογραφή μαζί με 3 εκατομμύρια άλλες υπογραφές που μάζεψε ο Μακαριώτητος Χριστόδουλος και είναι γραμμένο το όνομά του εκεί με την υπογραφή του. Λοιπόν, αυτή την υπογραφή και το όνομά του εκεί, σαν Πρωθυπουργός, πρέπει να τα τιμήσει. Δηλαδή, τι να κάνει, να επαναφέρει το θρήσκευμα στις ταυτότητες. Πολλές φορές ο Χριστός τους έδωσε παραδείγματα για να τους αποδείξει τι. Ότι δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος ο οποίος δεν θα συνδεθεί μαζί του, δεν θα αναγεννηθεί δηλαδή. Δεν θα συνδεθεί μαζί του και δεν θα αναγεννηθεί. Και πήρε τρεις παρομοιώσεις από την Παλαιά Διαθήκη, τρεις προτυπώσεις από την Παλαιά Διαθήκη. Η μία προτύπωση είναι εκεί που ο Μωυσής ψώνει ένα φίδι στην έρημο, πάνω σε ένα ξύλο, σε ένα σταυρό. Ένα τεράστιο ξύλο, σταυρό, 10-20 μέτρα, του οποίου του είπε ο Θεός του Μωυσή, επειδή τους τσιμπάγανε τα φίδια τους Ισραηλίτες και τους σκοτώνανε, χιλιάδες σκοτώνανε καθημερινά, είχαν μπει φίδια μέσα στις σκηνές των Ισραηλιτών που είχαν κατασκηνώσει εκεί στην έρημο, κάπου βρεθήκαν αυτά τα φίδια τα δηλητηριώδη. Για την τιμωρία τους ήταν, επειδή πηγαίνανε με άλλους θεούς και αφήνανε τον αληθινό Θεό. Αλλά τους είπε, να βάλετε στη μέση του στρατοπέδου ένα μεγάλο ξύλο, σταυρό, και πάνω στο ξύλο να σταυρώσετε ένα φίδι. Και το έχουμε δει, που το έχουν αναπαραστήσει σε εκκλησίες κλπ, το σταυρωμένο φίδι, από μπρούτζο. Και τους είπε ότι όποιον τώρα από εδώ και πέρα τον τσιμπήσει φίδι ή μέσα στη σκηνή του ή έξω από τη σκηνή του, θα στραφεί και θα κοιτάξει αυτό το σταυρό. Θα κοιτάξει το φίδι τον μπρούτζινο. Και μόλις το κοιτάξει, θα θεραπευθεί αμέσως. Και έτσι έκαναν οι Ισραηλίτες και θεραπευόντουσαν από τα τσιμπήματα όσοι τους τσιμπάγανε. Αυτό όμως ήταν προτύπωση της σταυρικής θυσίας του Χριστού. Πώς οι Ισραηλίτες, οι σημερινοί, δεν καταλαβαίνουν αυτά τα πράγματα, τι συμβολίζουν. Ήταν ο Χριστός, που αν τον κοιτάξεις, δηλαδή όταν τον πιστέψεις, τότε σώζεσαι. Όταν αναγνωρίσεις τη σταυρική του θυσία, σώζεσαι. Με αγώνα βέβαια, διότι δεν μπορεί να σωθείς μόνο με την πίστη και να μην κάνεις τίποτα, να κάθεις σε ένα κρεβάτι και να κοιμάσαι και να λες πιστεύω, θα αγωνιστείς όσο μπορείς, το καταδύναμη. Να μην ξαναλέμε πάλι ποιος είναι ο αγώνας του χριστιανού, που είναι να ανεβαίνει ψυχικά, να κοινωνάει, να εξομολογείται, να έχει πνευματικό, να διαβάζει την Αγία Γραφή, να προσεύχεται καθημερινά και 2 και 3 φορές την ημέρα. Αν δεν κάνει αυτόν τον αγώνα και την νηστεία και την ελεημοσύνη, το καταδύναμε. Μερικοί μου λένε, δεν μπορώ να πάω στην εκκλησία. Κάτι παθαίνω, λέει, και θέλω να κοιμηθώ κλπ. Λέω, άρχισε να πηγαίνεις 5 λεπτά. Να βρεις ένα κεράκι, να κάθεσαι 5 λεπτά, να κάνεις το σταυρό σου, να φυλάς μια εικόνα και να φεύγεις. Την άλλη Κυριακή να κάτσεις 10 λεπτά. Σιγά σιγά θα γλυκαθείς και θα σ' αρέσει. Αυτά που θα ακούς μέσα και αυτά που θα βλέπεις, το πανόραμα αυτό της εκκλησίας, ποιος έχει φτιάξει ωραιότερο παλάτι και ποιο μουσείο μπορεί να συγκριθεί με την ελληνική ορθόδοξη εκκλησία, που βλέπεις τους Αγίους, τα χρώματα, βλέπουμε στην τηλεόραση πολλές φορές κάτι ναούς περικαλής, όμορφος, μυρίζει αρχοντιά, λιβάνι, με κολόνες, ψηλό, με θόλους, με τον Παντοκράτορα, με τους ιερείς καλοντημένους, περιποιημένοι, οι άνθρωποι περιποιημένοι, σιωπηλοί, δέονται, παρακαλούν, παρακολουθούν, συμμετέχουν στη λειτουργία. Τι ωραιότερο πράγμα είναι αυτό. Βλέπετε τα παιδιά που δεν ξέρουν πολλά πράγματα, τους αρέσει να πηγαίνουν στην εκκλησία. «Μαμά, μου αρέσει η εκκλησία», έλεγε ένας άλλος, ένας μικρός. Γιατί να μην του αρέσει. Έχει εικόνες με νόημα που εξιστορούν το Ευαγγέλιο. Έχει πολυέλεος, έχει φώτα.
τα μεγάλα και τα μικρά φώτα που συμβολίζουν, έχει τα λόγια της Εκκλησίας και του Ευαγγελίου που ακούμε και ανεβαίνουμε ψυχικά και δεν βαριόμαστε ποτέ να τα ακούμε. Κάθε χρόνο, κάθε Κυριακή την ίδια παράσταση παρακολουθούμε με λίγο διαφορετικά παραλλαγμένα τα Ευαγγέλια και τον Απόστολο. Και όμως παρόλα αυτά αυτή η παράσταση μέσα μας δουλεύει θερμουργά, μας γεμίζει ζωή, μας γεμίζει χαρά. Αλλά δεν έχουμε περισσότερη ώρα. Σας είπα ότι το θέμα που θα λέγαμε σήμερα είναι πολύ δύσκολο. Μπαίνουμε στη σελίδα 21 του βιβλίου για να ξαναεπανέλθουμε. Να επανέλθουμε και να δούμε τι άλλα έχει να μας προσφέρει αυτή η εκπομπή που λέει πως άλλο είναι καλός άνθρωπος και άλλο είναι χριστιανός. Διαχωρίζει δηλαδή δύο πράγματα τα οποία εμείς τα έχουμε συνδεδεμένα. Άλλο καλός άνθρωπος και άλλο χριστιανός. Και σας είπα, μην μπερδέψουμε το ότι ο χριστιανός πρέπει να είναι κακός άνθρωπος. Αλλά λέω το εξής. Ο καλός άνθρωπος, αν γίνει χριστιανός, τότε σώζεται. Αν μείνει καλός άνθρωπος και δεν γίνει χριστιανός, δεν σώζεται. Δεν σώζουν τα καλά έργα. Είναι περίεργο. Και όμως είναι αληθινό. Διότι αν το εξετάσει κανείς, καλά έργα δίχως τον Χριστό δεν γίνονται. Είναι ψεύτικα. Είναι έργα του Θεαθήνε. Είναι σαν και αυτούς που δίνουν λεφτά και διαφημίζονται από κάτω. Δεν είναι καλό έργο αυτό. Ο Χριστός τι λέει? Εκεί που θα δίνεις λεφτά, δεν θα ξέρει το ένα σου χέρι τι κάνει το άλλο. Με λίγα λόγια, θα ξεχνάς σε ποιους έχει δώσει. Ή δυνατόν να τα δίνεις με τέτοιο τρόπο του που να μην φαίνεσαι ότι είσαι εσύ. Γιατί και είναι το μεγαλείο του χριστιανού. Να μην παίρνει το μισθό του εδώ, ξέροντας ότι εκεί ο μισθός του είναι πολλαπλάσιος. Αν μας δώσουν εδώ το μισθό μας, θα χάσουμε το μισθό επάνω. Και είναι αμαρτία. Θα χάσουμε το μισθό που θα μας δώσει ο Θεός ο ίδιος, παίρνοντας λίγο μισθούλι από τους γήινους εδώ συνανθρώπους. Αλλά η ώρα τελείωσε. Και θα επανέλθουμε, αγαπητοί φίλοι, σε μια άλλη εκπομπή, με ένα επίσης σπουδαίο θέμα της Ορθοδοξίας μας, που κατά δύναμη θα το αναλύσουμε και με την αγάπη σας, τη δική σας και τη συμπαράσταση και το ενδιαφέρον σας, θα το φέρουμε σε πέρας. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη μας εκπομπή, που αν θέλει ο Θεός θα είμαστε πάλι μαζί. Χαίρετε, Κύριε.